κοιτάξτε πώς ξεκινάμε, από πού ξεκινάμε και πού φτάνουμε. Γιατί η ανθρώπινη εμπειρία είναι ενιαία, ξέρετε. Δεν είναι κομματιασμένη, είναι ενιαία. Και όλοι οι άνθρωποι, ουσιαστικά έχουμε την ίδια εμπειρία και το ίδιο αίτημα για το όλον, το οποίο απλώς κάποιοι μπορούν να μας το βοηθήσουν να πάει εκεί που πρέπει, άλλοι δεν μπορούν να το βοηθήσουν. Ο Θεός μπορεί να το βοηθήσει πάρα πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στα, εδώ, αυτά που είπαμε σήμερα. Χωρίς να έχουμε απαντήσει όλα τα ερωτήματα, εγώ περιμένω να μου κάνετε ερωτήσεις και έχω και μια μανία με τις ερωτήσεις που με τριγκάρουν. Δηλαδή, αν δεν μου κάνετε καμιά ερώτηση τώρα και φύγω έτσι από εδώ, θα πω τι ήθελα και τα από όλα αυτά. Ναι. Όχι, όχι, πάτε, θα σας κάνουμε ερωτήσεις. Αλλά είμαι σίγουρη ότι και ο Άγγελος έχει ερωτήσεις. Άγγελε. Ναι, έχω μια ερώτηση, η οποία θέλω να κάνω καιρό. Ήθελα να σας ρωτήσω, Πάτερ Νικόλα, ακούω πολύ και σε διάφορες παρέες και τα λοιπά, και στη σχολή και σε διάφορους με φοιτητικούς κύκλους, την άποψη ότι πρέπει να τα δοκιμάζουμε όλα και το ακούω κυρίως πλέον από μεγαλύτερους. Γιατί η απάντηση αυτή που μου δίνεται συχνά είναι για να μην έχουμε αποθυμένα στο μέλλον. Τι γίνεται με τα αποθυμένα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Τι γίνεται με τα αποθυμένα και πώς, αν στερούμαστε, δεν θα έχουμε στο μέλλον αποθυμένα και ποια είναι γενικότερα, ας πούμε, η θεολογική απάντηση, η θέση της Εκκλησίας σε αυτό το ζήτημα. Άγγελε, εγώ ήμουν ένας τυχερός άνθρωπος που δεν δέχτηκε καμιά θεολογική αγωγή στα νιάτα του. Τίποτα απολύτως. Και έτσι μπορώ να πω ότι ναι, αυτά τα βρήκα όταν έγινα καθηγητής στη γεωλεξία. Τόσο αργά και άρχισα να βλέπω παιδιά τα οποία είχαν συμπλοκαριστεί στο θέμα αυτό και δεν καταλαβαίνω πώς οι χριστιανοί βρίσκουν τρόπους, πράγματα τα οποία είναι γεμάτα ζωή να τα κάνουμε καμιά φορά να φαίνονται ως, πώς το λένε, σκληρά, κατόρθωτα και κυρίως και σχεδόν απάνθρωπο, έτσι. Τώρα για τη δοκιμή που λες, είχα ένα φοιτητή μια φορά, ο οποίος ήταν ακριβώς στην ηλικία σου, 20 χρονών. Λοιπόν, και έρχεται και μου λέει: Πάτερ, θέλω να με βοηθήσετε εσείς. Όχι σαν καθηγητής δογματικής, αλλά σαν ψυχολόγος. Θέλω να με βοηθήσετε. Εγώ εντάξει, έλα να τα πούμε. Και μου λέει: Έχω, λέει, η κοπέλα μου λέει: Έχει κατάθλιψη. Η κοπέλα μου έχει κατάθλιψη. Λέω: Πώς το κατάλαβες αυτό? Ένα, λέει, ρε, συνέχεια τις μαύρες, θα το πούμε μέχρι το βράδυ. Συζούμε, λέει, μαζί. Α, λέω, ναι. Ποια, λέω, είναι αυτή η σειρά? Σε τι σειρά έχει, λέω, στις με αυτές που συμβίωσες? Μου λέει, είναι η έκτη. Η έκτη θα έχει οπωσδήποτε κατάθλιψη. Γιατί έχεις πλήρη απόσυρση, έχεις σκοτωθεί ό,τι έχεις κάνει με τις προηγούμενες. Δεν έχεις πια να καταθέσεις τίποτα. Λέω, τι γίνεται, δοκιμάζεις? Λέω, ναι, τώρα σε φάση σε απόλυτης δοκιμής. Καμία συστηματική ουσιαστικά παρουσία, μόνο δοκιμή. Κοιτάξτε που φτάνει ο σημερινός ναρκισισμός. Και του λέω, βρέσει, του λέει, μάνος σου δοκίμασε πρώτος συγγενής. Με κοίταγε έτσι έντρομος. Η μάνος σου δοκίμασε ποτέ. Δεν ξέρετε ότι δεν δοκιμάζουμε για να αγαπήσουμε. Αυτό είναι άσχετη αντικειμενοποίηση. Και λέω, κοίταξε, θα πάθεις και εσύ σε λίγο. Μα την είχε ήδη και αυτός και δεν το ήξερε. Γιατί τη στιγμή που αντικειμενοποιείς εσύ αυτήν, και αυτή αντικειμενοποιείς εσένα για να γλιτώσει. Ποιος θα πάθει πρώτα στην κατάθλιψη, ή θα φαίνεται ότι έχει κατάθλιψη, αν είναι κατάθλιψη, δεν έχει τόση σημασία. Επειδή αγαπούμε, μαθαίνουμε τον άλλον. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Γνωρίζουμε, λέει, αλλήλους εν παροξισμό αγάπης. Και ο Θεός, επειδή μας αγαπά, μας ξέρει. Ξέρετε, στη ζωή μας όλοι έχουμε βρεθεί σε κάποιον άνθρωπο που μας αγαπά και λέμε για αυτόν. Αυτός μόνο με ξέρει. Αυτός μόνο με κατάλαβε. Γιατί η αγάπη είναι υπερβολή και η σχέση είναι πάντα υπερβολή. Και ο Θεός είναι πάντα στην σχέση του υπερβολικός. Αυτά που σου λέει η μάνος για σένα είναι όλα ψέματα, αλλά είναι όλα εξαίσια αληθινά. Και αυτό που θα πεις αύριο στην κοπέλα που θα αγαπάς, θα είναι όλα ψέματα. Θα τα έχουν ακούσει άλλα 4-4 εκατομμύρια γυναίκες, αλλά ταυτόχρονα θα είναι όλα αληθινά. Γι' αυτό πάντοτε Να καταλάβουμε πρέπει, η εποχή μας μας εξωθεί, να οριμάσουμε. Γιατί αλλιώς, ναι, όταν δοκιμάζει κανείς τα πάντα, είναι γιατί κρίνεται μέσα στον εαυτό του και δεν δοκιμάζει στην ουσία κανένα γιατί δεν αγαπάει κανένα. Και μην ξέροντας κανένα, τους απορρίπτει όλους. Στην ουσία οι άλλοι συνέχεια απορρίπτουν αυτόν και έτσι γεννιέται το σημερινό lifestyle. Αποτελείται από τεράστιο φθόνο
και τεράστιο ανταγωνισμό. Να το ξαναπώ για να το απομνημονεύσεις. Λίγο. Όταν δοκιμάζω τους άλλους, αντικειμενοποιώ και τελικά, επειδή αγαπώ μόνο τον εαυτό μου, τους απορρίπτω ουσιαστικά όλους. Αυτή τη συνέχεια απορρίπτουν εμένα και εγώ αντιλαμβάνω τη σχέση μαζί τους ως φθονερή και ανταγωνιστική. Αυτό είναι. Αυτό και νομίζω ότι όλοι είναι αντίον τους κιόλας μερικές φορές. Βέβαια. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό να βρεις άνθρωπο να ξέρει από αγάπη. Πρέπει να έχει από το σπίτι του μάθει πέντε πράγματα για την τεράστια αυτή δωρεά. Η αγάπη είναι πάντα μια υπερβολή. Είναι κάτι που μόνο στους ανθρώπους μπορεί να συμβεί. Το ζώο δεν αγαπάει. Μερικοί που πάνε στα ζώα και μέρα νύχτα τους μιλάνε και τους εξομολογούνται και λένε τα προβλήματά τους και νομίζω το ζώο το καταλαβαίνει, κουνάει και το κεφάλι. Εντάξει. Η αγάπη είναι σοφία. Μαθαίνει κανείς την αγάπη. Ναι, πώς μαθαίνεις τη σοφία. Είναι η σοφία του Θεού. Είναι κάτι που διδάσκεται. Κάτι που μαθαίνεται. Και αν είτε ανθρώπους να αγαπιούνται μεταξύ τους, το μάθαν. Δεν προέκυψε. Αυτόματα, καταλαβες. Αυτή η κοπελιά που θα έρθει δίπλα σου, για σου πει, ξέρω εγώ, τον Αντάλλο κλπ. Μετά από λίγο, αν δεν μάθεις την αγαπάς και αν δεν τη μάθεις αυτή, αν δεν ξέρει, αυτή η σχέση θα καταρρεύσει. Και μετά θα μείνει η σεξουαλικότητα πάλι να αναζητάει αντικείμενο. Και θα ζητήσετε δεύτερο και θα κουραστεί και η σεξουαλικότητα και εσύ και η συναισθημά και τα πάντα. Και στο τέλος, όπως έχω το νερό εδώ που πίνω τώρα. Όσο έχω νερό εδώ που είναι αγιασμός, αν το πιο όλο δεν υπάρχει χώρο σαν αγιασμός, καταλάβατε. Και έρχονται σήμερα ζευγάρια και μου λένε πρωτοφανές, δεν μπορούμε να αγαπηθούμε. Εγώ δεν είχα φανταστεί ότι θα υπήρχε κάτι τέτοιο ποτέ. Δεν μπορούμε να αγαπηθούμε. Θέλουμε να αγαπηθούμε και δεν μπορούμε. Μα τι θα πει αυτό. Σημαίνει το νερό τέλειωσε και ο λίπητο. Και ο Φρόιτ λέει ότι η λίπητο έχει τέλος. Τελειώνει κάπου. Δηλαδή από εκεί και πέρα δεν έχει κανείς δυνατότητα. Πρέπει αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσει όσο υπάρχει. Σήμερα το παιδί το παίρνουν και του λένε: Κοίταξε, πρέπει από μωρό να αφιερωθεί στην αντικειμενοποίηση των άλλων και στην απόλαυσή τους. Μα θα σε εκδικηθούν γιατί τους απολαμβάνεις, αντικειμενοποιώντας τους. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ. Έλαβα και μία ερώτηση, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λέει: Όταν κάποιος έχει ερωτευτεί μία φορά και νιώθει ότι και να αγαπήσει άλλο πρόσωπο μετά. Ο πρώτος έρωτας δεν θα φύγει από την καρδιά του. Τι γίνεται, λέει. Το δέσιμο των ψυχών είναι αξεδιάλυτο, δεν διαλύεται δηλαδή. Αυτή το έκανε ένα κορίτσι το ερώτημα. Ναι. Πάντοτε. Είναι μια κοριτσίστικη ερώτηση. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Εδώ είναι ότι ακριβώς οι άνδρες πρέπει να εκπαιδευτούν να διαβάζουν τη γυναικεία συναισθηματικότητα, την οποία τη χρειάζονται πάρα πολύ και την αγαπούν πάρα πολύ την ανακαλύψουν, αλλά προτού την ανακαλύψουν, προφυλάγονται από αυτήν, γιατί νομίζουν ότι θα, κατά κάποιο τρόπο θα τους στερήσει την, πώς το λένε, την ελευθερία τους και την αυτή. Αλλά στην πραγματικότητα, εγώ θεωρώ ότι ο έρωτας δεν είναι μόνο έμπνευση. Να πεις την κοπέλα αυτή εσύ. Πες της, θα πει ο έρωτας, είναι ένα έναυσμα. Η αγάπη είναι αυτή που είναι λησμόνητη. Στην ουσία ο έρωτας χτίζεται πάνω σε μια φαντασίωση. Το παρήλπισα προηγουμένως να πω ότι υπάρχει κακή φαντασία και καλή φαντασία. Υπάρχει και κακή φαντασία. Κακή φαντασία είναι αυτό που λέμε φαντασίωση. Δηλαδή μη επεξεργασμένη, μη δημιουργική φαντασία. Δημιουργική φαντασία είναι αυτή την οποία κάνω συνειδητά, χτίζοντας εγώ πάνω σε αυτό το οποίο έχω, κάτι καινούριο το οποίο ολοκληρώνει αυτό που υπάρχει. Κακή φαντασία, η φαντασίωση είναι ακριβώς αυτό που νομίζω ότι υπήρξε ή που νομίζω ότι υπάρχει, χωρίς όμως εγώ σε αυτό το πράγμα να έχω προχωρήσει σε μια όρημη αφομοίωση και επεξεργασία. Καταλάβατε. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, νομίζω ότι κάτι συνέβη, αλλά και αυτό το πράγμα που νομίζω στην πραγματικότητα είναι φαντασιωτικό, δεν είναι πραγματικό. Αν είχε καλλιεργηθεί η σχέση σε βάθο, δεν θα τέλειωνε έτσι. Καταλάβατε. Αυτό κυρίως είναι. Αλλά βέβαια το συνέστημα από μόνο του, χωρίς όλα αυτά τα πνευματικά που συμπαρομαρτούν και πρέπει να συμπαρομαρτούν για να έχουν ανθρώπινη σχέση, δημιουργεί και αυτού του είδους την φαντασίωση, η οποία μου ταλαιπωρεί μετά. Ξέρω ανθρώπους που ταλαιπωρούνται φόρο ζωή από ένα τέτοιο το ψευδές. Όμως, αν μπορούσα να τους γυρίσω πίσω, θα τους έδειχνα ότι αυτό το πράγμα που νομίζω ήταν τέλειο, ήταν τελείως ατελές και κυρίως θα κατέληγε πιθανώς καταστροφικά. Γι' αυτό και τέλειωσε. Κάτι αυθεντικό δεν τελειώνει εύκολα. Είναι μια έμπνευση που δεν ολοκληρώθηκε. Έμπνευση που έγινε φαντασίωση. Συνέστημα που έγινε φαντασίωση. Αλλά δεν είναι δημιουργική επικοινωνική σχέση η οποία
Εάν υπήρχε, πραγματικά δεν θα τέλειωνε, το ξαναλέω. 9,5 στις 10 φορές, τώρα δεν ξέρω αν αφήσουμε και μια καθαρή ατυχία στη μέση, η οποία είχα μια πολύ κακιά, ξέρω εγώ, πεθαρά, η οποία κάνει έργο καταστροφικό, αλλά σε σπάνιο, στην πραγματικότητα, πολύ σπάνιο. Εγώ δεν έχω συναντήσει δουλεμένη σχέση που να καταραίει. Δουλεμένη σχέση που να καταραίει. Καταραίουν οι σχέσεις πάντοτε λόγω πλημερούς φαντασιακής σκηνοθεσίας, δηλαδή εργασίας κατά Θεών. Όλα αυτά μαζί πάνε, έτσι, βλέπετε, δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Το να δουλεύει κανείς κατά Θεό δεν σημαίνει ότι αφήνει τον εαυτό του στην άκρη. Σημαίνει ότι η οικοδομήτητα του εαυτού του με έναν τρόπο είναι ταυτόχρονα μπαίνει και ο Θεός εκεί μέσα. Αυτό απλώς, πολύ απλό είναι. Το Θεό τον φοβόμαστε, τον ντρεπόμαστε και τον αποθούμε, ξέρετε. Γιατί αυτός ο Θεός του ηθικισμού όντως είναι ένα τέρας, είναι μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου αυτός ο Θεός. Ο εισαγγελέας Θεός, ο χωροφύλακας Θεός. Ο Θεός, σας είπα, είναι να θυμάστε τον μπαμπά που παίζει με τον νεογέννητο μωρό. Αυτό είναι ο Θεός. Τολμάω και λέω. Άλλος. Ήθελα λίγο έτσι, έτσι που το συζητούσαμε με κάποια κοπέλα πάλι, μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο πώς μπορεί ο στόχος μας να είναι το πρόσωπο και όχι η εμπειρία έτσι, σε μια σχέση. Πώς να αυτό που είπατε, πώς να το δουλέψουμε λίγο πιο πρακτικά, ας πούμε. Μα είναι απλό πολύ, δεν ξέρετε πόσο απλό είναι. Αυτό που ζητώ από μένα, αυτό θα ζητήσω και από τον άλλο. Αν ζητώ εγώ την καταλήθεια ζωή για μένα, αυτό που θα ζητήσω και από τον άλλο είναι να συνοδεύσω αυτή την καταλήθεια ζωή. Αν εγώ είμαι εσωτερικά διασπασμένος και τα κριτήρια μου είναι μπερδεμένα, με τα ίδια μπερδεμένα κριτήρια θα αντιμετωπίσω και τον άλλον και θα του απευθύνω αντιφατικά μηνύματα με αποτέλεσμα να παραστεί. Για να παραστώ κι εγώ. Τα έχει κάνει ο Θεός τα πράγματα να είναι εύκολα. Στη γεωλεξία ξεκινώ από μένα. Και πάντοτε είμαι εγώ. Όταν εγώ θέλω την καταλήθεια να σου πει, δεν μπορώ να ζητήσω από σένα κάτι ψεύτικο. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Όλα θα αναγκαστούν να προχωρήσουν στο δρόμο τον οποίο συνεργαζόμαστε και συνεργούμε σε αυτή την οδό. Και ο γάμος, αν έγινε μυστήριο στην Εκκλησία, έγινε για ένα τέτοιο λόγο, ξέρετε. Λένε μερικοί ότι ο γάμος έγινε αργότερα. Πιστεύω, εγώ το έχω βρει στους πατέρες από τον πρώτο αιώνα. Το πρώτο αιώνα, δεν πήγαινε τη γυναίκα αυτή, τη σύζυγο, το κορίτσι αυτό, το αγόρι αυτό. Και πήγαινε στο αυτό και έπαιρνε μια ευλογία για να ζήσει κοινή ζωή. Και αυτή η ευλογία πού αποσκοπεί, δηλαδή, στο να περάσουμε καλά στη ζωή αυτή και μόνο. Αποσκοπεί στο άνοιγμα του θέληματος του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Μα είναι ακριβώς η καθολικοποίηση μου. Το να γίνω κατ' εικόνα του τόπος όπου όλα τα όντα βρίσκουν την ενότητά του και την αλήθεια του. Κοιτάξτε τι μεγάλο πράγμα. Η αγιότητα, είναι οντολογικό γεγονός, δεν είναι ηθικό γεγονός. Δεν είμαι καλός, όλοι καλοί είναι. Και ο διάβολος τον εαυτό του καλό τον θεωρεί. Το θέμα είναι ότι είναι δυνατόν όλα και όλα να βρουν την αλήθεια τους σε μένα. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, για να στέκομαι σωστά απέναντι στον άλλον και να μην μεταδίδω αντιφατικά μηνύματα, πρέπει να το κάνω αυτό καταρχήν για μένα, για τη δική μου ζωή. Να έχω φτιάξει εγώ μια πραγματική ιεραρχία πραγμάτων. Και ποιο είναι πρώτο, το εννοεί στη χρία κλπ. Νομίζω ότι το κατάλαβα. Θέλει να έχουμε μια. Λοιπόν, μας είναι συνήθως ότι έχουμε. Ζητούμε, όπως μου έλεγε κάποτε ένας Άγιος πνευματικός, πέρδικα ψητή σε κέρινο σουβλί και ένα λαλί. Πέρδικα ψητή σε κέρινο σουβλί και ένα λαλί. Από εκεί αρχίζει το πρόβλημα με τις σχέσεις μας, διότι απευθύνομαι αντιφατικά μηνύματα στον άλλο δίπλα μας, όπως είμαστε κι εμείς κομματιασμένοι εσωτερικά. Ευχαριστώ πολύ. Πάτερ Νικόλαε, είπατε κάποια στιγμή σε μια φράση σας κάτι το οποίο πολλοί νέοι άνθρωποι, και εγώ είμαι πατέρας δύο παιδιών, 28 και 23 χρονών, και σαν νέοι γονείς αντιμετωπίζουμε θέματα πολλά και σαφώς και εμείς στην εφηβική μας και φοιτητική μας ηλικία. Είπατε λοιπόν ότι μέσα από την αγνότητα θα μπορέσουμε να ελευθερώσουμε την αγάπη μας και μέσα από την αγνότητα θα γνωρίσουμε το εν και μέσα από το σώμα που αποτελεί διάλογο με το Θεό. Πώς μπορεί αυτό
που εγώ στα 53 μου προσπαθώ να το καταλάβω και να το συνειδητοποιήσω, εμείς οι γονείς να μπορέσουμε να κάνουμε τα παιδιά μας να το συνειδητοποιήσουν? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Κρατήστε τη δεύτερη, γιατί θέλω να απαντήσω σε αυτήν πρώτα. Ναι, ναι. Κρατήστε τη δεύτερη, κρατήστε. Λοιπόν, δεν είμαστε έγνοι. Πρώτος εγώ τα λέω αυτά. Η αγνότητα έχει χαθεί πια στη γενιά μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει η αγνότητα του βλέμματος, η αγνότητα του συναισθήματος, η αγνότητα της πρώτης φοράς. Δεν υπάρχει η αγνότητα με την έννοια της άμεσης φύλαξης που είχε, ας πούμε, έχω απέναντί μου το βιβλίο με τον πατέρα Ιάκωβο, τον Τζαλίκη, ας πούμε, καταλάβατε. Τον πατέρα Πορφύριο έχω απέναντι εκεί. Αυτού του είδους η αγνότητα. Εμείς είμαστε οι γενιές που έρχονται της θρύψης της μεγάλης. Δηλαδή έχουμε τα πάντα τα έχουμε αναμίξει, τα πάντα τα έχουμε, πώς το λένε, κουμπίσει, τα πάντα τα έχουμε φάει, τα πάντα τα έχουμε. Αλλά υπάρχει σε εμάς μια άλλη αγνότητα, δεύτερη. Μπορεί να υπάρξει. Η οποία είναι η αγνότητα αυτής της μετάνοιας, την αγνότητα που δίνει ο Θεός. Όταν κανείς καταλάβει πολλά από τα τρομακτικά και ανόητα πράγματα που γίνονται γύρω μας και στα οποία μετέχουμε κι εμείς. Όταν κανείς αρχίζει να χτυπιέται με τη μετάνοια, δηλαδή είναι αυτό το υπέροχο ερωτική κατάσταση, η μετάνοια είναι μια ευτυχία που πρέπει να την ευχόμαστε ένας τον άλλον. Ευτυχία, καθαρή είναι η μετάνοια. Η μόνη ευτυχία. Δεν ξέρω αν έχω γνωρίσει άλλη ευτυχία εγώ προσωπικά στα εγκόσμια από τη μετάνοια. Είναι μια υπέροχη κατάσταση, γιατί ξαφνικά ακουμπάς στα πόδια της μαμάς σου, που ο Θεός είναι και μαμά, ξέρετε, και κλαις και κλαις και κλαις και σου λέει χαρτό και σου λέει χιλιά ωραία πράγματα και σε κάνει καινούριο και ξαναγίνεσαι αγνός, ένα περίεργο πράγμα. Και αποκτάς αυτή την αγνότητα της μετανοίας, η οποία αρχίζεις να συλλαβίζεις τα πράγματα όπως τα έκανε εκείνος και βλέπεις πράγματα που δεν μπορείς να τα πεις. Γιατί πραγματικά τα πράγματα όπως τα έκανε ο Θεός είναι εξαίσια. Όλα. Και τα σωματικά και τα ψυχικά είναι υπέροχα. Είναι μια ομορφιά, είναι μια μαγεία. Μια μαγεία στην κυριολεξία. Και αυτό το πράγμα μεταλαμβάνει κανείς αυτό το πράγμα και το μεταδίδει και παραέξω. Καταλαβαίνετε. Και αυτό να το ερωτευθεί μετά, το ακολουθεί. Όλα αυτά να ξέρετε δεν είναι ότι με το πρέπει ούτε με την ηθική σπουδαία σχέση δεν έχουν. Αλλά όταν εγώ το έχω, μπορώ να το μεταδώσω αυτό το πράγμα. Σαν αίσθηση ζωή. Καταλαβαίνετε. Είναι κάτι το οποίο και κανείς γίνεται αγνός από έλλειψη αγνότητας. Δηλαδή το Ευαγγέλιο γεμάτο από πόρνες, τελώνες, αμαρτωλούς, είναι φοβερά. Τι αγνότητα. Αυτή η φωτεινή Σαμαρίτης, πέντε άντρας είχες, λέει. Και αυτός δεν είχες. Και βλέπετε, απορεί ένας συγγραφέας, δεν την ονομάζει, λέει, πόρνη. Αφού δεν είναι πόρνη. Εκείνη τη στιγμή, με απόλυτη αγνότητα αυτή τη στιγμή, του παραδίδεται, καταλάβατε, μέσα από τη μετάνοια ακριβώς, που προκύπτει μέσα από αυτό που συναντάει, ξαφνικά είναι η φωτεινή ή η Απόστολος. Η φωτεινή Απόστολος ξαφνικά είναι. Έτσι είναι τα πράγματα του Θεού. Και η άλλη κουβέντα με την άλλη, την επί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία με την γυναίκα που την έπιασαν να μοιχεύει. Έτσι. Και την πήρανε και την είπαν να κάνουν, λοιπόν, να την λιθοβολήσουν και φρόνησε τον Χριστό, τι θα γίνει τώρα, τη ρίξουμε αυτή την πέτρα ή όχι. Και μου κάνουν τύπους δύο πράγματα. Το ένα λέει στα απόκριφα Ευαγγέλια, γράφει λέει, το Ευαγγέλιο λέει μονάχα γράφει στο χώμα με το ραβδί. Ξέρετε τι έγραφε στο χώμα. Έγραφε τα ονόματα από τις μετρέσεις που είχαν οι άλλοι. Αυτοί που ήταν γύρω είχαν όλοι εξωσυζυγική δραστηριότητα. Και άρχισε να γράφει αυτό κάτω, Ιωσήφια, ξέρω εγώ, Αβραμία, ξέρω τι έγραφε. Και αυτά βλέπανε και ένα έφευγε. Πρώτη φοβερή έκπληξη. Ο αναμάρτητος πρώτη. Και μετά τη λέει το φοβερό αυτή την κουβέντα, η οποία είναι κατανόητη για τους ηθικολόγους. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Δεν σε κατακρίνε κανένας. Κανένας. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Αυτό είναι ο Χριστός αυτός όμως, να ξέρετε, δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τον Χριστό. Αυτή τη στιγμή στο δώσιμό σου αυτό, είσαι αρνή ξανά, δεν έχεις κάνει τίποτα. Ράβατε, με αυτό που συμβαίνει μέσα σου τώρα, έχουν φύγει τα πάντα. Εγώ σε αγαπώ, δεν σε κατακρίνω. Να είστε σίγουροι ότι αγίες αυτή η γυναίκα. Αυτό το Χριστό, αν το γνωρίσει κανείς, δεν τον εγκαταλείπει. Το Χριστό των ηθικολόγων ούτε να τον δούμε δεν θέλουμε όλοι μας. Και εγώ πρώτος.
να είμαι ειλικρινής, κάποτε τα περίψα όλα αυτά, διότι πίστευα ότι περί αυτού πρόκειται. Είναι τότε ένα επινόημα, τότε έχει Φουκώ δίκιο, ένα επινόημα το οποίο ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι της γνώσης και της καταστολής και της επιτήρησης. Μια κοινωνία επιτήρησης, βάζουμε και Χριστό μέσα. Άσχημα θα ήταν. Τη δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Η δεύτερη ερώτηση είναι συνέχεια αυτήν της ερωτήσεως και είναι ότι η μετάνοια, όπως είπατε, και μου δίνετε τη σκυτάλη, περνάει μέσα από το πετραχύλι. Και μέσα από το πετραχύλι ο εξομολόγος γίνεται και πνευματικός. Πόσο σημαντικό είναι για έναν νέον άνθρωπο να είναι κοντά σε κάποιον πνευματικό, ο οποίος δεν θα του δημιουργήσει ενοχές και θα τον παροτρύνει να μετανοεί, να σηκώνεται και αν ξαναπέσει, να έχει τη δύναμη πάλι να ξανασηκωθεί. Μου κάνετε μια ξαναπολιτική ερώτηση, διότι, ξέρετε, η γέροντας και πνευματικός οδηγός στην Εκκλησία δεν γίνεται κανένας δικαιωματικά. Οι άλλοι θα τον ανακηρύξουν στο τέτοιο, ξέρετε τι εννοώ. Δηλαδή, είναι μια θεμελιώδης αρχή. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι είμαι γέροντας, δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό, αλλά οι άλλοι θα το πούνε γι' αυτό. Καταλάβατε, σημαίνει ότι είναι ένα χάρισμα το οποίο δίνεται σε κάποιον που έχει διατρέξει έναν δρόμο. Και αυτό το πράγμα μπορεί να ασκηθεί με διαφόρους τρόπους και από διάφορες θέσεις. Το ζήτημα είναι ότι πολλοί πνευματικοί σήμερα νομίζουν ότι είναι πνευματικοί οδηγοί, ενώ δεν είναι. Δεν έχουν διατρέξει δρόμους. Δεν έχουν και αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Δεν κάνει μηχανικά πράγματα ο Θεός. Αυτό ή το έχεις αφομοιώσει και το διαθέτεις, καταλάβατε, ή δεν το έχεις αφομοιώσει. Είναι όπως μαθαίνεις μια επιστήμη. Μαθαίνεις την ιατρική και την ασκείς. Άμα δεν έχεις μάθει την πνευματική ιατρική, πώς θα την ασκήσεις. Βέβαια, η Εκκλησία έχει ανάγκη από την εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι κάτι που μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει το χάρισμα του πνευματικού. Η εξομολόγηση είναι ήδη σημαντική. Χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Δηλαδή, μπορεί να πεις ένα πνευματικό ότι έκανα εκείνο και εκείνο και εκείνο. Έρχεται χάρη στην ψυχή, έρχεται φωτισμός. Αρχίζει το βάπτισμα να ισχύει ξανά. Βλέπω έτσι πράγματα που δεν έβλεπα. Κάνω προκοπή μόνο με την εξομολόγηση. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ προχωρημένοι πνευματικά. Πέραν από αυτούς. Ποιο είναι ο εξομολόγος του Αγίου Μαξίμου του Μολογητή? Ποιο ήταν ο εξομολόγος του Γιάννη του Δαμασκήνου? Ποιο ήταν ο εξομολόγος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι ενώπιον του πνευματικού εκενούντο και κάναν, ας πούμε, μια κίνηση μετανοίας, η οποία έρχεται και αυτή. Αλλά η πνευματική καθοδήγηση είναι κάτι που, αν την ήθελαν, θα πηγαίναν να τη ζητήσουν από κάποιον που θα ήταν ομοιός τους ή στο ίδιο επίπεδο μαζί τους. Καταλάβατε τι λέω. Και τέτοιου αναζητούσαν πράγματι. Πήγαινε ο Άγιος Μαξίμος, πήγαινε στο Μαρτίνο, τον Παπαρόμη, που ήταν και αυτός μεγάλος Άγιος, έτσι, και είχαν τα πνευματικά, την πνευματική επικοινωνία. Το Σοφρόνιο Ιερουσαλήμου, πρωτού πεθάνει, ήταν ο πρώτος γεροντάς του. Στα πνευματικά, στην καθοδήγηση, στην πνευματική, είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που μπορεί να την κάνουν. Είναι λίγοι πάντως, είναι λίγοι. Σήμερα πολλοί πνευματικοί διεκδικούν το αξίωμα του γέροντος και δεν το έχουν στην πνευματικότητα. Και μπορεί να σας οδηγήσουν να συμμερίσουν προβλήματα. Και προβλήματα προσωπικά και προβλήματα σε άλλους δίπλα σας κλπ. Επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν διατρέξει τη διαδρομή αυτή. Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Η χωρητικότητα κάθε ανθρώπου είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι έτσι και είναι δική του ελευθερία να πάει ως εδώ ή ως εκεί. Αλλά να ξέρετε απ' την άλλη ότι με οποιοδήποτε τρόπο ο Θεός θα βρει τρόπο να μας οδηγήσει τελικά, είτε μέσως είτε διαμέσως, είτε με γραφές, είτε με ανθρώπους, είτε με κείμενα, είτε με αυτά. Και πάντως η εξομολόγηση είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ την ψυχή να δει. Πολλές φορές ο Άγιος Παΐσιος, το θυμάμαι πολύ, είχα σαν αναστράφει μαζί του χρόνια, όταν ερχόταν κάποιος, ήταν μπερδεμένος και του έλεγε: «Πες μου, γέροντα, πες μου», λέει: «Κοίταξε, πήγαινε στο κουτρουμό και εξομολογήσου. Στον πρώτο που θα βρεις. Και άλλα να μιλήσουμε μετά». Με την εξομολόγηση λύεται κάτι που είναι λύει χάρης. Κάτι που είναι κόμπο στην ψυχή. Και μετά ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει καλύτερα και τότε μπορεί να δεχθεί για πραγματική καθοδήγηση. Επομένως, η εξομολόγηση ως μυστήριο, και μάλιστα φοβερό μυστήριο, πραγματικά, δηλαδή είναι κάτι που έχει να κάνει, σας είπα, με την αποκατάσταση του βαπτίσματος, τις σχέσεις. Βάπτισμα είναι μια σχέση. Δεν είναι αυτό που λένε προκατορικό αμάρτημα, αυτή η φρικτή επινόηση του Αυγουστίνου. Και έχουμε κάνει και το βάπτισμα δικανικό μέσο. Δεν είναι αυτό το βάπτισμα στους πατέρες. Το βάπτισμα είναι η υιοθεσία. Το βάπτισμα δεν είναι. Προσέξτε, η συγχώρηση από το Θεό έχει προηγηθεί ούτως ή άλλως. Δεν είναι, το βάπτισμα είναι όπως πάω στον δρόμο, εγώ, να πάω, ξέρω εγώ, στον κάπου και να συναντήσω ένα παιδάκι από την Ουκρανία.
δυστυχισμένο και ταλέπορο στον δρόμο να επαιτεί. Και του πω, έλα εδώ, σε υιοθετώ αυτή τη στιγμή. Έλα στο σπίτι μου. Ακριβώς αυτό είναι το βάπτισμα. Είναι υιοθεσία. Είναι πράξη υιοθεσίας κατά τους πατέρες. Αν έχεις προπατορικό αμάρτημα ή δεν έχεις και αυτά κλπ. Αυτά όλα, καταρχήν το προσκρεμάτι δεν είναι καμιά κληρονομική ενοχή που να έχω δικαίωμα στο συγχωρέσω. Εμείς ζούμε τις συνέπειες αδίκως ενός αμαρτήματος, που δεν είναι αμάρτημα με την έγκριση της νομικής παράβασης, ξέρετε, είναι αμάρτημα με την έγκριση της αστοχίας. Μια υπαρξιακή αστοχία, η οποία έχει συνέπειες. Όπως ένας αλκοολικός πατέρας γεννάει αλκοολικά παιδιά, καταλάβατε. Δεν υπάρχει κληρονομική ενοχή στην Ορθόδοξη θεολογία. Καμία κληρονομική ενοχή. Και γενικά δεν υπάρχει καμία ενοχή. Δεν υπάρχει λέξη ενοχή. Δεν υπάρχει. Μου λέει ο Άγιος Πορφύριος, θα φωνάζει συνέχεια ότι δεν υπάρχει ενοχή. Αν φωνάζω κι εγώ, δεν υπάρχει ενοχή. Τι ενοχή να υπάρξει? Υπάρχει αγάπη, υπάρχει αστοχία, καταλάβατε, υπάρχει μετάνοια. Τώρα, μένω σε μια ενοχή και ένα ενοχικό και να κάνω και το Θεό σύμμαχο της ενοχής μου. Είναι ένας διπλός εγωισμός. Αυτόν τον μεταβάλλω σε εισαγγελέα και τον καταστρέφω και οκλείω στον εαυτό μου με την ενοχή, δεν είναι? Και γλύφω τον ναρκισισμό μου, γιατί αυτό είναι ενοχή. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και να διακρίνουμε την Ορθόδοξη θεολογία μέσα από όγκους παραποιήσεων, οι οποίοι προέκυψαν μέσα στους αιώνες. Και προσωπικά σας βεβαιώνω ότι χρειάστηκε στην κυριολεξία να σκοτωθώ στο διάβασμα για να βρω μερικά πράγματα, έτσι, και να κάνω πολλά χρόνια έξω για να μάθω την ρωμαϊκή θεολογία, να μάθω πολλά πράγματα την προστάτικη θεολογία, για να μπορώ στοιχειοδός, δεν ξέρω τώρα, και πάντοτε αισθάνομαι ως κάποιος που είμαι σε κατάσταση έρευνας, έτσι συνεχώς, μην νομίζετε ότι... αλλά σας λέω με τα λόγω γνώσεως το πρωτοκολλικό αμάρτημα είναι φεύρος του Αυγουστίνου για το νομικό του πνεύματος. Δεν το βρείτε στους πατέρες. Γι' αυτό και όταν έχει θέλω να μιλήσω για το γιατί της ενσάρκωσης, ενώ ο μαθητής του Αυγουστίνου Άνσελμος λέει, μα για να βρεθεί κάποιος να πληρώσει για αυτά που έκανα, στην βλακώδη αιρετική θέση που την ακούει κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα στις εκκλησίες μας, έτσι λένε, να τη λένε παπάδες, να πληρώσει κάποιος. Τι τερατώδης Θεός είναι αυτό? Ψάχνει να βρει ένα τερατώδες θύμα για να απαλλάξει εμένα. Όταν φτάνει ο γρόνος του θεολόγου, το ρωτούν γιατί γίνεται η ενσάρκωση, ακούστε μια απάντηση τελείως διαφορετική, τελείως άσχετη με όλα αυτά. Δια το αγιασθήνε το ανθρωπίνο του Θεού των άνθρωπων. Για να αγιαστεί ο άνθρωπος το ανθρώπινο του Θεού. Καμία σχέση ούτε με νομικές παραβάσεις, ούτε με συμπλοκές, ούτε με δικαστήρια, ούτε με πληρώματα, ούτε με αίματα, ούτε με σταυρούς. Και κρίμα στο Μέλ Γκίμπσον, ας πούμε, που έκανε εκείνο το φρικτό, την ταινία του για τον Χριστό. Passion. Έτσι τι λέει. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο, ας πούμε, το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Ουσιαστικά το απαντήσαμε, απλώς για να του δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Ένας ρωτάει, σε περίπτωση που κάποιος ερωτευτεί και αγαπήσει, πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι βρήκε το άλλο του μισό? Τώρα επανερχόμαστε, ας πούμε, στο θέμα του έρωτα. Υπάρχει γενικότερα αυτή η απορία, πώς βρίσκεις τον άλλο σου άνθρωπο. Τώρα, το κατά πώς υπάρχει αυτό και τα λοιπά, μπορείτε να μας το απαντήσετε εσείς. Ο πατήρ Φάνης Θεοδωρόπουλος, που ήταν πνευματικός μου χρόνια, έλεγε, είναι υπόθεση των γονάτων, έλεγε αυτό. Μου λέει κάποτε, κοίτα να δεις, λέει, τα πνευματικά μου παιδιά, λέει, παντρεύονται όλα με τρόπους δε συγκλονιστικούς. Τόσο ρομαντικούς, που δεν τολμούν τα διστορήματα, λέει, να τους περιγράψουν, είναι απίστευτοι. Σοβαρά, μου λέει. Λέω, δηλαδή τι θα κάνει ο Θεός? Θα πάρει μια κοπέλα, λέει, θα τη γράψει, θα τη βάλει σε ένα φάκελο, θα γράψει τη διεύθυνσή σου, θα την αποστείλει. Λέω, τι λέτε τώρα? Αν με ακούσεις, μου λέει. Αλλά είναι υπόθεση των γονάτων. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα τέτοιο Θεό, αν είναι όπως το λέω ο Θεός εγώ, αν την ευτυχία μου τη δίνει εκείνος, δεν την κλέβω εγώ από αυτόν, ναι. Νομίζω ότι την κλέβω με την ευτυχία από τον Θεό και παρά την αυτή του Θεού, καμιά φορά. Αν ο Θεός λοιπόν με αγαπάει τόσο αποκλειστικά βαθιά και στην κυριολεξία δεν μπορεί να συχάσει και ημέρα νύχτα με σκέφτεται, όπως κάνει και τον καθένα από εμάς, δεν είναι ένα τέτοιο θέμα. Εγώ λέω καμιά φορά στο μιλίο μου, το ότι σου βρίσκει πάρκινγκ σε μια στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Αθήνας, που έχεις απόλυτη ανάγκη, δεν βρίσκουμε πάρκινγκ, το βρίσκει. Τι σημαίνει? Στην πραγματικότητα σημαίνει ότι σου έχει αυτά τα μεγάλα πολύ, 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 πολύ πιο φροντισμένα. Έτσι ετοιμάσαι. Γιατί λοιπόν εσύ να μην τα εκμεύσεις, αντί να μου δοκιμάζεις? Είχα ένα φοιτητή κάποτε που με λάτρευε. Έτσι έλεγε. Πάτερ, έλεγε, τι είστε για μένα, δεν ξέρετε. Και αυτό αποφάσισε να είναι παπάς. Αλλά λέει, θέλω να βρω και την ιδεώδη σύζυγο. Λέω, πολύ απλό είναι. Κάνε άποψη, μην κοιτάς, μην κυνηγάς καμία, θα έρθει μόνη της. Μου λέει, να μην ψάξω κι εγώ λίγο. Και άρχισε να ψάχνει. Όταν το συνάντησα μερικά χρόνια μετά, μου λέει, είμαι στην 8η και ακόμα λέει, δεν τη βρήκα.
Εν τω μεταξύ έκανε και πλήρη δοκιμή. Λέω, κοίτα να δεις. Γενικά οι πλήρες δοκιμές λέω, μπερδεύουν. Λοιπόν, και αν θες τη γνώμη του, να μην γίνεις παπάς καλύτερα και θα συνεχίσεις δοκιμές και μετά. Δεν εμπιστευόμαστε το Θεό, δεν το ξέρουμε το Θεό πώς είναι. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν κανείς εμπιστευτεί στο Θεό, θα δει πράγματα και εμείς τα βλέπουμε όλα. Όλοι όσοι θέλουν να βλέπουν, τα βλέπουν. Εάν νομίζει κανείς ότι θα εφεύρει τη ζωή του και ότι είναι έκθετο και παιδάκι, πώς το λένε, εκτεθειμένο, χωρίς πατέρα και χωρίς γονείς, κοιτάει να φτιάξει τη ζωή του μόνο. Όταν καταλάβει ότι έχει πατέρα και μάνα και μάλιστα που ασχολούνται πολύ σοβαρά μαζί του, πάρα πολύ σοβαρά, δεν θα βάλει και λίγο και αυτούς στη δουλειά να κάνουν. Δεν ξέρω αν ικανοποιεί αυτή η απάντηση. Εντάξει, κανείς υπάρχει σαν πραγματικός άνθρωπος ταυτόχρονα. Δεν είναι, τώρα μην τα παίρνετε και μανιχαϊστικά αυτά που λέω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλω να μπει ο παράγοντας μέσα της αγαπητικής πρόνοιας του Θεού που είναι, τον νοιάζει να κάνεις κάτι όμορφο στη ζωή σου. Γενικά του Θεού του αρέσουν τα ωραία πράγματα. Και το αρέσει να είσαι ευτυχισμένος επίσης. Η χειρότερη κατηγορία που απευθύνθηκε στους χριστιανούς ήταν αυτή του Νίτσε. Που είπε ότι δεν έχουν χαρά. Όχι χαρά σε αυτή που λένε κάτι τραγούδια που δεν θέλω να τα ακούω. Μια άλλη χαρά, η οποία προέρχεται από την ασφάλεια της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Σε όλα τα πράγματα. Και σε αυτό φυσικά. Έτσι, αλλά βέβαια είμαι σημερινός. Ο ναρκισισμός και τα αυτά και λοιπά και όλα αυτά που έχουν, δεν είναι, κάνουν τα πράγματα δύσκολα και που δεν είναι τόσο δύσκολα ίσως. Άλλη ερώτηση, πες μου, Άγγελε. Άλλη μία, τώρα σας πειράζει να επανέλθουμε πάλι στο θέμα της ενοχικότητας, να αλλάξουμε τα θέματα ή θέλετε να το πάμε. Η ενοχή μου αρέσει πάρα πολύ, όλο ενόχους να τα δίπλα. Ωραία. Η ερώτηση είναι, ποια η σχέση της αυτομεμψίας με την ενοχικότητα? Και συμπληρώνω. Πολλές φορές ο ενοχικός μας εαυτός οδηγεί στην αυτομεμψία και τη φαινομενική ταπείνωση. Πώς διακρίνουμε τη γνήσια αυτομεμψία που προέρχεται από μετάνοια? Η γνήσια αυτομεμψία έχει χαρά μέσα της. Η ενοχικότητα έχει κατάθλιψη μέσα της. Πολύ απλή η διάκριση. Η αυτομεμψία είναι ερωτικό γεγονός, όπως στις ελληνικές ταινίες. Που βλέπει ο Ξανθόπουλος την Αρχόντισσα, ας πούμε, και λέει πα, 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 πα. Τι αστραφτερό πλάσμα είναι τούτο. Και εγώ τι είμαι? Ένα τίποτα για να φτάσω στο ύψος της. Αυτό λέγεται αυτομεμψία. Είναι ευτυχής κατάσταση. Σχεδόν ευτυχής, τέλος πάντων, πάντως έχει happy end. Η ενοχικότητα είναι κάτι τελείως άλλο πράγμα, στο οποίο ο άνθρωπος ουσιαστικά τρώει τον εαυτό του. Τον τρώει στην κυριολεξία. Γι' αυτό και έχει και σωματικές επιπτώσεις. Τρομερές. Το χειρότερο με την ενοχή, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι κατά κάποιο τρόπο λύνει προβλήματα. Και οι άνθρωποι αρέσκονται να εγκλωβίζονται στην ενοχή τους. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Αρέσκονται, δηλαδή με την ενοχή λύνει το πρόβλημα της μετάνοιας. Νομίζει, φοβάται ότι η μετάνοια θα τον αλλάξει, δεν θέλει να αλλάξει. Από έπαρση. Και προτιμάει την ενοχή. Από έπαρση προτιμάμε την ενοχή. Τι άλλη λύση είναι η καταλλαγή. Τα είναι κανείς χαλή ξαφνικά να τον πατήσει αυτός που έβλαψε. Πάει η ενοχή και είναι μια καθαρή ευτυχία πλέον. Αν θέλει κανείς να κρατήσει αυτό το οποίο έχει, προτιμά την ενοχή που τι έβλεψε τον άλλο και μένει κλεισμένο στον εαυτό του και κρατάει την ναρκισιστική του δυστυχία, βεβαίως, έτσι. Εκ των καρπών γινώσκεται το δέντρο. Όλα τα πράγματα του Θεού έχουν χαρά μέσα τους. Να ρωτήσω κάτι εγώ προσωπικά τώρα. Στη μετάνοια δεν περιέχεται και η λύπη. Το έχω απορία αυτό. Δηλαδή δεν πονάς. Η μετάνοια περιέχει πόνο. Χάρμο λείπει. Δεν αφήνει ο Θεός να λυπηθεί ο άνθρωπος. Είναι όπως τον άσωτο. Μόλις άρχισε, το έτρεξε, λέει ο πατέρας και τον αγκάλιασε. Δεν λέει, για έλα εδώ, για σκύψε, για πες αυτά που πες, για ξαναπέστα να ακούεις τι είπες. Κατάλαβες τώρα τι είπες, κατάλαβες τι μου έκανες. Κατάλαβες. Βλέπεις τίποτα από όλα αυτά? Τίποτα δεν βλέπεις. Τον βλέπει από τον ορίζοντα και τρέχει αυτός πρώτος. Σας είπα, η χειρότερη επιτυχία του διαβόλου είναι ακρίβεια στο Θεό, έλεγε ο Μποντλέρ. Αλλά στην πραγματικότητα έχει μπει τόσο νομικισμός και ηθικισμός στην Ορθόδοξη Θεολογία και στην Ευαίσθηση, που έχει σχεδόν καταχωνιαστεί εκεί μέσα. Τώρα είχαμε κάτι δημοσιογράφους και λογογράφους εδώ έξω και γράφουν ένα ξένο και τα ακούγαν αυτά που λέω τώρα. Τα είχαν ανοίξει κάτι μάτια τέτοια, ξέρετε, ειλικρινά. Μου έχει τύχει πολλές φορές.
τόσο πολύ που σκέφτομαι να γράψω μια δογματική για άθεους. Ξέρετε πόσο, πόσοι άνθρωποι έχουν στραβεί εικόνα για τον χριστιανισμό. Την οποία είχα και εγώ και τον εγκατέλειψα. Εγώ αυτή την ιδέα είχα για τον χριστιανισμό. Μην ψάχνετε παρού να πάτε. Η φυσική μου θέση θα ήταν να είμαι εναντίον σας τώρα. Σκεφτείτε λίγο τον Παύλο. Παύλος τι είναι. Τον βλέπετε να διαλέγει ο Θεός καμιά φορά και ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς με τίποτα δεν θα φαντάζονταν ότι θα τον, μια μέρα θα τον υπερασπίζονταν. Γιατί? Διότι θέλει να δείξει ότι είναι δική του η κλίση ολονών μας τελικά. Είτε είμαστε είτε δεν είμαστε εκεί που είμαστε. Η κλίση. Και η κλίση είναι κάτι συνεχές επίσης, να ξέρετε. Δεν γίνεται μια φορά. Όπως και ο γάμος δεν γίνεται μια φορά. Όποιοι νομίζουν ότι παντρευτήκαν μια φορά και έληξε, έχουν λάθος. Ο γάμος γίνεται κάθε λίγα χρόνια ξανά πάλι. Έστειλε κάποιος, ο έρωτας λέει που περιγράψετε στην αρχή, ο καταθεών έρωτας, έχει διαφορά στον έγγαμο και στο μοναχικό βίο. Η σεξουαλικότητα είναι μια διαφορά που έχουν. Η σεξουαλικότητα είναι μια διαφορά που έχουν, γιατί ο μοναχός υπόσχεται την παρθενία. Αλλά υπόσχεται την παρθενία για ερωτικούς λόγους. Ξέρετε, την πρώτη φορά που συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ήταν τα πρώτα λόγια που άκουσα από το στόμα του. Έρχονται εδώ μερικοί που χάσαν αυτές που αγαπήσαν και πολύ τους συμπονάω. Γιατί τους συμπονάτε οι έρωτα? Γιατί και εγώ ερωτευμένος είμαι. Ένας ερωτευμένος. Ερωτευμένος λέω είστε. Μπλήνει. Τι νομίζεις δεν περνάει μου να χωρίσω με 10-20 παξιμάδια της Αρακουστίνη επειδή είναι τρελός. Εδώ ακριβώς φαίνεται όλο το μεγαλείο. Αλλά και ταυτόχρονα και η τεράστια ελευθερία. Αλλά η σεξουαλικότητα για να την καταλάβει κανείς, ακόμα και για να τη ζήσει σωστά, ναι, να θέλει να την απολαύσει, χρειάζεται να είναι μια απόσταση από αυτήν. Δηλαδή είναι και αυτή, είναι ζήτημα και αυτή δημιουργικής φαντασίας. Είναι ζήτημα και αυτό ακόμα μιας αναφορικότητας, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη. Πάρτε τον Αβραάμ, πάρτε τον Ισάκ, πάρτε τους αυτούς που ήταν έγκαμοι. Τι φαντάζεστε? Ότι δεν ήταν έγκαμοι? Ήταν έγκαμοι. Αλλά βλέπετε ότι είναι αυτό που σας είπα, που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τα πάντα με έναν τρόπο μπορούν να συνεργήσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Μπορεί και να μην συνεργήσουν. Μπορεί να συνεργούν κατά 30% και μετά κατά 40% και μετά κατά 50%. Και αυτό το πράγμα να βελτιώνεται. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα στη ζωή μου να συνεργούν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Θα μου πείτε οι πειρασμοί, και οι πειρασμοί ακόμα συνεργούν στην κατεύθυνση αυτή, γιατί πάντοτε μου δείχνουν πόσο ατελής είμαι σε αυτά τα οποία θέλω. Και διορθώνουν και βαθύνουν την προαίρεσή μου. Κάνουν την προαίρεσή μου βαθύτερη. Ο πειρασμός δοκιμάζει την προαίρεση και ταυτόχρονα αναδεικνύει το βάθος της. Και με έναν τέτοιο τρόπο μπορεί κανείς συνεχώς να γίνεται καινούριος στο άνοιγμά του στο Θεό. Έτσι. Και τελικά. Αυτό είναι που λέει και το ανακαινιστή στο site του Ινώτη. Βλέπεις τους Αγίους που γνωρίσαμε, ήταν 70 και 80 και 90 χρονών, ήταν σαν έφηβοι στο πνεύμα. Πεντακάθαροι αισθητοί. Σε ένα πράγμα ξεκάθαρο, έτσι, τόσο εξαίσιο, τόσο εύθετο, τόσο υγιές, τόσο όμορφο. Και αυτό δεν το κάνει ο άνθρωπος μόνος, το κάνει το πνεύμα του Θεού με το οποίο κοινωνεί ο άνθρωπος. Σήμερα, παραδόξως, ο χριστιανισμός έχει γίνει ιδέες και αυτή η κοινωνία με το πνεύμα του Άγιου. Δεν είναι κάτι που μας απασχολεί όσο θα έπρεπε. Κι όμως τα πάντα γίνονται με το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Και αυτός που θα σου φέρει μεθαύριο μπροστά σου, αυτός το πνεύμα τώρα δεν τον έχει φέρει. Απαντώντας τη δική σου στο δικό σου αίτημα. Το οποίο και αυτό πρέπει να γίνεται με απλότητα. Όχι φέρε μου τον βασιλιά, τον ξέρω εγώ, τη χαμένη αυτοκακλαντίδα, διότι εγώ κατά βάση είμαι μια πριγκίπισσα, όπως ξέρεις. Όχι έτσι. Με τίποτα. Ή εγώ έχω τελειώσει την ελληνική παιδεία και είμαι ο εκλεκτός του Θεού και με ξέρω εγώ. Αυτά του Θεού δεν του αρέσουν. Το αρέσει καλύτερα να λέω ότι παρόλο που τελειώσει την ελληνική παιδεία, Θεέ μου, εσύ ξέρεις ότι εγώ. δεν υπήρξε αυτό το υπέροχο που θα μπορούσα να είμαι. Και πάση περιπτώσει, μου λέει κάποτε ο πατήρ Ιάκωβος το εξής αστείο. Ο Τσαλίκης, ο Άγιος Ιάκωβος. Μιλάγαμε, όπως τώρα μιλάμε, και χτύπαγε το τηλέφωνο. Και τρώνε το τηλέφωνο και δεν το, μην το σηκώνεις, μου λέει. Τρώνε ξανά, τρώνε ξανά. Όχι, ρώτα, δεν θα μιλήσετε με κανέναν. Τι να μιλήσω, μου λέει. Όλες κοπελιές είναι. Και μου ζητάνε, ποιον θα πάρουνε, να τους πω. Και εσείς δεν το λέτε, αν δεν μπορώ να το πω, λέει. Διότι κάθε μια από αυτές νομίζει ότι είναι πριγκίπισσα.
Και θα νομίζω ότι ο Θεός πνευματιστεί τον ανάλογο πρίγκιπα. Αλλά ο Θεός αυτόν που τη έχει έτοιμο θα τη κάνει τη ζωή αβίωτη. Διότι έτσι πρέπει. Αν λοιπόν εγώ της πω ότι κοίταξε ο Θάνος από το άλλο χωριό είναι αυτός που είναι για σένα, που είναι για αυτήν και που κατά για 10 χρόνια θα τη ψήσει το φτάσει στα χείλη, αλλά από αυτό τηλεοφιλή, θα μου πει αυτή μετά ότι ορίστε. Εγώ σας επανέθεσα αυτό και εσείς με βάλατε, με παραπλανήσατε, με κάνατε και με κάποια φτιάξατε. Έτσι ο Θεός δεν μπορεί να διαλεχθεί μαζί μας, διότι εμείς ανεβάζουμε τον πύχη τον αρκησικό τόσο ψηλά, που και το Θεό τον ίδιο τον θέτουμε υπό την κρίση μας και τις δωρεές του ακόμη. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι είναι τέχνη των κανόνων να κάνουμε μάθει κανείς να προσεύχεται, και επειδή ξέρουν ότι δεν θα τη μάθουμε ποτέ την τέχνη αυτή, μας λένε μονολόγηστη ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δηλαδή, ευχή χωρίς αντικείμενο. Δηλαδή, κάνουν αυτό που νομίζεις εσύ σε όλα αυτά τα οποία πιθανώς θέλω και δεν τα θέλω και τα ξαναθέλω και μετά μετανιώνω και δεν τα θέλω, αλλά κατά βάση τα θέλω. Και όλο αυτό εκφράζεται με αυτή τη μονολόγηστη ευχή που αφήνουμε στο Θεό την πρωτοβουλία να μας δώσει πράγματα τα οποία είναι εκπληκτικά, αλλά τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα αντιληφθούμε. Ακριβώς διότι προβάλλουμε, γι' αυτό είναι απάντηση στο ερώτημα, πώς θα καταλάβω, αν δεν θα το καταλάβεις. Όσο μεγαλύτερο ναρκισισμό έχει, τόσο λιγότερο θα το καταλάβεις. Και όσο ταπεινά περισσότερα το ζητάς, τόσο ευκολότερα θα καταλάβεις πραγματικά τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός σου ανοίγει σε μια στιγμή. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τις θέματα του γάμου και πολλά άλλα θέματα δουλειάς, εργασίας. Ξέρετε, πολλά πράγματα τα οποία. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε όλη τη ζωή τους μέσα στη δυστυχία. Χθες ήμουν στο γεγονός και γνώρισα έναν από τους μεγαλύτερους μεγιστάνες του κόσμου. Τον γνώρισα έτσι. Είναι ορθόδοξος, δεν το ξέρει ο κόσμος. Με μια φοβερή ζωή, είναι πασίγνωστος, δεν σας πω το όνομά του. Μου περιέγραφε την αφόρητη τοξικότητα της ζωής του, η οποία έχει να κάνει ένας άνθρωπος που άγγιξε τα ύψη της εξουσίας και του χρήματος. Και πέρασε μια φρικτή ζωή. Και τότε και στο τέλος με ρώτησε, «Do you think that I can marry to Christ, να παντρευτώ τον Χριστό?» Άκου πώς μου το είπε. Αυτό θέλω, λέει, τώρα τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τα αιτήματα ήταν υπερβολικά. Οι απολαβές φοβερές και οι συντριβές ανίποτες. Αλλά αυτό το φτιάχνω εγώ όλο. Το φτιάχνει ο Θεός. Βλέπω μια κοπέλα εδώ η οποία θέλει κάτι να ρωτήσει. Ναι, τη βλέπω εγώ. Πάντα την ευχή σας, δεν ξέρω αν ακούτε. Ακούω, ναι. Χωρίς να θέλω τώρα να γίνω συνήγορος του ηθικισμού, αλλά για αυτή την διαλογική αμοιβότητα που λέτε, και επειδή την ακούω και συχνά σε ομιλίες σας, υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι πνευματικές προϋποθέσεις που το αναφέρατε και σήμερα, ώστε ας πούμε να φτάσουμε να έχουμε μια τέτοια σχέση με τον Θεό? Δηλαδή, εγώ το ψάχνω πολύ και δεν ξέρω ποιες είναι, δηλαδή θέλω να πείτε τα βήματα. Τα βήματα. Εγώ προσπαθώ να πω τόση ώρα ότι είναι αδύνατο να φτιάξουμε αυτά τα βήματα με την έννοια μιας, πώς το λένε, προσέγγισης η οποία θα είναι αρκετά σοφή, ενώ κάποια άλλη δεν είναι αρκετά σοφή. Αλλά εγώ είμαι αρκετά σοφός και θέλω να έχω μια σοφή προσέγγιση για να κάνω τι εντύπωση στο Θεό. Εγώ έχω την εμπειρία με τα μωρά έτσι τώρα, έτσι πρόσφατη, γιατί έχω κάτι εγγόνια, τα οποία ανάρθρος, είναι τόσο εύλογα. Ανάρθρος. Δηλαδή ο Θεός αναλαμβάνει να δώσει στις στεναγμούς μου και στα κλαματάκια μου και τις φωνούλες μου να δώσει περιεχόμενο. Γιατί πρέπει να ανησυχώ εγώ? Μήπως δεν καταλάβει ο Θεός? Ο Θεός τώρα αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει τα πάντα. Στην ουσία όταν στραφεί στο Θεό, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός τα ξέρει όλα. Μου πριν. Αλλά πρέπει να στραφείς παρά τα αυτά, διότι δεν μπορεί, έως θα εκβιάσει την ελευθερία. Τη δική, την ελευθερία μας. Ξέρετε, η σχέση με τον Θεό είναι όπως η σχέση με τις γυναίκες, εμάς τους άνδρες. Είναι προς τα μαθηματικά, σας το έχω και αυτό το έχετε ακούσει που το λένε. Είναι δύσκολο γιατί είναι πολύ απλή. Ξέρετε γιατί είναι στη δύσκολη σχέση των ανδρών με τις γυναίκες? Γιατί είναι πάρα πολύ απλή. Έχει κάνει ο Θεός να είναι τόσο πολύ απλή, που ακριβώς αυτό, η περιπλοκοποίηση της από μέρος ειδικά των ανδρών, ενώ η γυναίκα ζητάει πάρα πολύ λίγα πράγματα, πάρα πολύ λίγα πράγματα. Στην πραγματικότητα, εμείς προσφέρουμε πολύ περισσότερα, αλλά όχι αυτά τα λίγα.
και βλέπει κανείς, λέει, στη συνήθεις διάλογους, σου έχω δώσει τόσα πολλά. Λοιπόν, το θέμα ήταν, τα μαθηματικά είναι δύσκολα, δεν ξέρω, θα έχουμε μαθηματικούς εδώ, γιατί είναι μια νηστεία της σκέψης. Νηστεία, πρέπει να περάσει από ένα πολύ λεπτή, μια λεπτή τριπολή σκέψη. Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, οι μεγάλες σχέσεις είναι δύσκολες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολες. Η σχέση με τη μάνα είναι πάρα πολύ εύκολη σχέση. Η σχέση με το Θεό είναι η πιο ευκολότερη από όλες. Το ηλιοτρόπο που γυρίζει τον ήλιο έχει καμιά δυσκολία. Θεοειδείς και θεοπρεπείς είμαστε, όσο το θέλουμε. Μόλις λιγάκι μας κουνείς κανείς υπαρξιακά, θέλουμε Θεέ μου, όλοι, ακόμα και οι άθεοι. Και με τον τρόπο αυτό, αλλά βέβαια είναι σημαντικό να μην θέλουμε, θα αναφέρουμε στο Θεό αυτή την ωραία πρωτοβουλία, να μας δώσει αυτό το οποίο είναι το περιεχόμενο του ίδιου του εαυτού μας. Δηλαδή είναι, ο Θεός ξέρει αυτό που είμαι και αυτό που θέλω. Εγώ προς του επιτρέπω αυτό το πράγμα να το βάλει ομαλά μέσα στην ύπαρξή μου και στη ζωή μου. Δηλαδή. Και είναι ζωντανό, δεν είναι... Πολλές φορές θα το υπογράψω του Θεού. Ξέρετε, το lifestyle σήμερα είναι πανίσχυρο. Και θέλει, μου ζητάνε όλοι να υπαγορεύσω και του Θεού τι θα κάνει μαζί μου. Κάνε με δεσπότη και πήγαινε με όπου θέλει. Ναι. Δώσ' μου την ωραιότερη, ομορφότερη, σοφότερη, γλυκύτερη και ωραιότερη ύπαρξη στη ζωή μου και μετά εγώ... Θες, του ζητάς, θα σου δώσει το χειρότερό σου ελάττωμα, του ζητάς, θα σου δώσει ό,τι πιο ανόητο και ό,τι πιο ηλίθιο θα μπορούσες να έχεις, ας πούμε, στη ζωή. Δηλαδή, μια επανάληψη της δικής σου αμηχανίας, ας πούμε. Εγώ έχω μια ερώτηση εδώ πέρα, που λέει, η εγκράτεια από τις αισθησιακές ειδονές, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής, είναι προϋπόθεση για την ανάδυση των πνευματικών ειδονών και την αίσθηση της χάριτος. Αν ναι, γιατί είναι έτσι? Πονηρή ερώτηση. Ό,τι και να απαντήσω, με έχουν πιάσει. Λοιπόν, θα απογοητεύσω αυτόν που έκανε την ερώτηση ή αυτήν που έκανε την ερώτηση και θα πω ότι διέκαστον των εφημών πρατωμένων, ακούστε, την αιτία να φημών ζητεί ο Θεός, Μάξιμος Ομολογητής. Υπήρχε ένας μοναχός, το λέω και αυτό στις ομιλίες μας, ξέρουν ότι πού να είναι τα πόδια, τους πάνω σε ένα βράχο. Τι ωραία τα ακούνε και δόξα ζητώ Θεό που τα ακούνε. Και έρχεται ο διάβολος και λέει, τι κάνεις βρε, κατέστρεψε τη ζωή σου. Κουνάς τα πόδια σου σαν ανόητος πάνω στο βράχο. Και λέει, αυτός τι λες, μια χαρά νιώθω, για το Θεό τα κουνάω. Είναι αυτό μια απάντηση? Για όσους είναι λίγο υποψιασμένοι, νομίζω είναι η απάντηση. Νομίζω ότι Θεός κάθεται και κοιτάζει, ας πούμε, εσένα πότε έκανες και πήγες στο κρεβάτι και αν πήγες. Ντρέπομαι για αυτούς που έχουν τέτοια αντίποση για το Θεό. Έτσι είναι ο Θεός. Ούτε εγώ τι άλλα δεν είχε τέτοια εντύπωση για το Θεό. Θυμάστε εκείνο το, την ταινία που είχε... Καταλάβατε τι λέω. Ο Θεός ενδιαφέρεται τι θα κάνεις με αυτά που θα κάνεις. Την αιτία για όλα τα πράγματα. Την αιτία για την παρθενία, την αιτία για τη συνουσία, την αιτία για την οικογένεια, την αιτία για την άσκηση, την αιτία. Και μόνο την αιτία κρίνει. Εντάξει, πάμε... που δεν μπορώ να βοηθήσω τους ηθικιστές περισσότερο. Ένας μοναχός ή αμόναχος ή λαϊκός νηστεύει και βρει την ώρα και τη στιγμή ενώπιον του Θεού, δεν είναι δεκτό αυτό που κάνει. Αλλά νηστεία κάνει. Και ο άλλος δίπλα, ο οποίος για αλφαβήτα λόγους δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι ακριβώς, αλλά δοξολογεί έτσι όπως προχωράει. Αγιάζεται. Και αυτό θέλει προσοχή, γιατί εκεί είναι όλο το παιχνίδι στην πραγματικότητα. Να σας πω μια μικρή ιστορία, γιατί είναι σοβαρό αυτό το ερώτημα παρά τα αυτά. Κάποτε ένας πολύ καλός ιερέας συνάδελφός μου, από τους καλύτερους που έχω γνωρίσει τη ζωή αυτή, σας λέω ειλικρινά, έγκαμος και σε κάποια ηλικία, νέα σχετικά,
ανακάλυψε έτσι τα πατερικά κείμενα και διάβαζε πάρα πολύ και χαιρόταν και αναπολάμβανε και ζω. Και πάει στον πατέρα Παΐσιο. Α, και αποφάσισε να μιμηθεί στους Αγίους και να κάνει εγκράτεια. Τελεία εγκράτεια ότι είναι. Τελεία εγκράτεια. Και το ξεκίνησε αυτό πράγματι. Λοιπόν, και πάει στον πατέρα Παΐσιο. Και του λέει, γέροντα, εγώ κάνω και αυτό. Και πριν ο Θεός πει, μπράβο, ευλογημένο παιδί. Μπράβο, παππούλι μου. Και του λέει ο πατέρα Παΐσιος, όχι, λέει, λάθος κάνει. Γιατί λέει, κάνω λάθος. Άκου, του λέει, δεν κάνουμε κράτη να αγιάζουμε. Πρώτα αγιάζουμε και μετά κάνουμε κράτη. Αυτό, να το καταλάβετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Και ο πατήρ Ιωάννης ο Καλαΐδης, ένας νεότερος άγιος που αξιώθηκα να γνωρίσω, κάποια στιγμή, μετά από το λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, του έτους Στάδε, είδε για πρώτη φορά το άκτιστο φως μέσα στην εκκλησία. Και αυτό μου έλεγε μετά χρόνια που τον γνώρισα, με οδήγησε πάτερ σε μια άλλη ζωή. Έτσι γίνεται. Και όλοι αυτοί ακόμα οι οποίοι επιχειρούν αυτού του είδους τα πράγματα και τα κατορθώματα έχουν μια πληροφορία καρδιακή και πνευματική, γι' αυτό τα επιχειρούν. Εάν κανείς θα ξεκινήσει να τα κάνει για χάρη τους ή γιατί καθ' αυτά είναι κάτι δεν ξέρω τι ή και εξαιτίας μόνο αυτό και χωρίς καμία άλλη αισθητική, μετά από λίγο θα τα εγκαταλείψει ή θα αποτύχει ή θα πέσει σε έπαρση τέτοια δεινή που θα είναι στην κυριολεξία κατάκριτος αντί να είναι επενετός. Λέγε, ερώτηση, άλλη. Κατά μία να ρωτάει όταν βλέπουμε, ας πούμε, μεγαλύτερους ανθρώπους, έγαμους ανθρώπους, ένα ζευγάρι π.χ., το οποίο έχει πετύχει στο γάμο, αλλά δεν, ας πούμε, ήταν εντός της εκκλησίας ο γάμος, κατά μία έννοια, και το βλέπουμε να πετυχαίνει. Λέει ότι μας μπαίνει πολλές φορές ο πειρασμός, μήπως και εμείς καταφέρουμε να παντρευτούμε, κατά μία έννοια, χωρίς να είμαστε μέσα στην εκκλησία, χωρίς πνευματικούς κανόνες. Έχετε τραβήξει να τα λέτε αυτά. Πα. Τρομάζω που τα ακούω όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ μπήκα στην εκκλησία για να μπας και βγω άκρη. Όχι γιατί με κρατάει κανένας με το ζόρι εκεί. Δεν βγαίνετε έξω, κάνετε καμιά βόλτα. Να δείτε πώς είναι τα πράγματα και να έρθετε με άλλο πάθος μετά. Θα σοβαρά το λέω. Δηλαδή, πραγματικά, το να περνάει κανείς ήρεμα είναι κάτι. Καταρχήν, πάτε να ζεις στην Αγγλία μερικά χρόνια σαν και εμένα. Θα δείτε ότι τα ζευγάρια είναι τέλεια. Darling και darling και darling. Αλλά σχέσεις δεν έχουν μεταξύ τους. Τι σημαίνει τέλειο ζευγάρι? Το γλυκό ζευγάρι είναι το τέλειο ζευγάρι. Δεν υπάρχει καλύτερο στον κόσμο. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μαλώσουν, ούτε να τσακωθούν, ούτε να κάνουν τίποτα. Ξαφνικά χωρίζουν. Δεν ξέρω εγώ σε μια στιγμή, αλλά και που μένουν μαζί, δεν σημαίνουν πολλά πράγματα. Γιατί οι formalities είναι τέτοιες που ουσιαστικά δεν επιτρέπουν κανείς να εκδηλώνει τα αισθήματά του, τα πραγματικά του αισθήματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σχετικό αυτό που λες, το καλό ζευγάρι. Μπορεί να υπάρξει παρατάφτα και αυτό που λέτε από ανθρώπους που έχουν καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσουν κάτι βαθύτερο. Ο Θεός, επειδή ακριβώς είναι καλής διαθέσεως άνθρωποι, τους προστατεύει και τους φυλάει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν γνώριζαν τα πράγματα του Θεού θα ήταν πολύ καλύτερα ή ότι θα ήταν χειρότερα, οπωσδήποτε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούσαν ποτέ λόγο Θεού, δεν ακούσαν τίποτα, δεν είναι αγανίδια εντελώς και είναι πολύ γερό μας αυτοί. Και οι οποίοι ζουν κατά συνείδηση με έναν απλό τρόπο, χωρίς να έχουν, ας πούμε, αυτό το πράγμα, κάνει και κατά κάποιο τρόπο το Θεό, ή καμιά φορά υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως έλεγαν ξανά οι Άγιοι σύγχρονοι, που μερικοί άνθρωποι πάνε στραβά στην πραγματικότητα, γιατί δεν τους πειράζει για να μην τυχόν ισιώσουν. Και δεν τους πειράζει καθόλου. Ναι. Γενικά, εγώ όλα τα ζευγάρια τα καλά που γνώρισα, και γνώρισα αρκετά, ήταν ζευγάρια που είχαν προβλήματα, αλλά τα έλυσαν. Όταν ακούσω ότι ζευγάρι δεν έχει πρόβλημα, τρομάζω στην κυριολεξία. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι ή δεν επικοινώνησαν ποτέ στην πραγματικότητα ή κάποιος κατεπίεσε τον άλλο τόσο πολύ που δεν το επέτρεψε να εκφραστεί. Μην κοιτάτε, είναι το επίπεδο το γενικό της αναφορικότητάς μας που μετράει στη ζωή. Αυτό είναι που μας αξιολογεί και αυτό είναι που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ενώπιον του Θεού Άγιοι. Δεν είναι απλά και μόνο το ότι απ' έξω υπάρχει μια σχετική ηρεμία που μπορεί να οφειλεθεί είτε σε συγνωστή άγνοια, είτε σε απόλυτη αδιαφορία, έτσι όπως σας είπα, έτσι, είτε και σε άλλες αιτίες,
Αλλά πάντως είναι η πνευματική γνώση η οποία εξασφαλίζει τις μεγάλες εκπλήξεις και τη χαρά και την αυθεντική ευτυχία και τη συγχώρηση και το πραγματικό άνοιγμα και τη μεταλόγου βιωτή, τη μεταλόγου γνώσης και συνειδητή μετοχή της χάριτος. Μια ερώτηση λίγο κλασική θα την έλεγα, έτσι. Λίγο ποια είναι η διαφορά του έρωτα και της αγάπης και αν η υπερβολική αγάπη πνίγει τον άλλον. Τι, κάπως, ναι, κάπως, λέει κάτι, είπατε στην αρχή, ότι η αγάπη έχει υπερβολή μέσα και αν αυτή η υπερβολική αγάπη πνίγει ή όχι. Και μήπως εννοείται κάτι άλλο. Να, εννοώ κάτι άλλο. Ναι, πράγματι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Υπάρχει ένα βιβλίο του Anders Nygren, «Έρωτος και αγάπη», όπου εξηγεί τη διαφορά έρωτος και αγάπης. Γενικά ο χριστιανισμός υποτίθεται ότι είναι με την αγάπη. Αλλά δεν είναι ακριβές αυτό, γιατί βλέπετε στους μυστικούς να ονομάζουν τον έρωτα αγάπης επίτασης. Είναι έντονη αγάπη ο έρωτος. Έτσι. Όταν λέμε υπερβολή, δεν εννοούμε την έννοια του πλημμυρίσματος των άλλων με την αγάπη μας. Αυτή που πνιγεί τον άλλο είναι η κραυγαλαία αγάπη, η αγάπη που φωνάζει, η αγάπη που λέει «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, το κατάλαβες, πες το κι εσύ». Τώρα το ξαναπες το και πάλι. Και γιατί σ' αγαπώ, εξήγησε το, γιατί σ' αγαπώ στον εαυτό σου, τα ακούσω κι εγώ. Αυτή η αγάπη πνίγει. Μεγάλη αγάπη, πραγματική αγάπη. Ποτέ, ποτέ δεν φωνάζει την αγάπη, ούτε ορίεται, ούτε, αλλά απλά δίνει στον άλλο τους όρους της ζωτικής του πυρότητας. Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να γίνει καλύτερος. Γίνεται ένας τόπος για τον άλλο και συγχωρεί. Στα ελληνικά είναι τόσο ωραία αυτή η λέξη. Συντάτη που μας άλλες λέξεις σε γλώσσες. Συγχωρεί, δηλαδή δίνει χώρο στην πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου. Έτσι όπως είναι φτιαγμένος. Ατελείς, δηλαδή όπως εγώ. Και με αγαπιόμαστε μέσα στην ατέλειά μας, αλλά με την υπερβολή του να θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα προχωρεί προς το καλύτερο. Είναι δυνατόν να προχωρεί προς το καλύτερο. Γενικώς η αγάπη η οποία θεωρεί πως πρέπει να γίνει αναγνωριστή από τον άλλον είναι επικίνδυνη αγάπη. Και όλοι όσοι έχουν ανάγκη η αγάπη τους αυτή να ομολογείται συνεχώς και αυτοί μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έτσι. Αυτό μπορεί να έχει αποκαλεί η διάθεση, αλλά πάντως έχει μέσα του αρκετό συνήθως. Εγωισμό και προσπάθεια και κατοχής του άλλου. Βέβαια, αν λέγεται παιγνιωδός, δεν έχω μια αντίρρηση. Πρέπει να λέγεται το ζευγάρι, πρέπει να λέει ότι αγαπιέται. Αλλά να λέγεται πάντοτε με την έννοια αυτής της παιγνιώδους αλληλοπροσφοράς, όχι με την έννοια του. Κοίτα να δεις. Εγώ έχω κάνει για σένα πρώτον, δεύτερον, τρίτον. Να το κάνει αυτό με εμένα ο Θεός, θα πρέπει να με εξαλείψουν προσώπου γης. Ευχαρίστω το δεχόμουν δηλαδή, να διαλυθώ ενώπιον αυτή. Αλλά δεν το κάνει αυτό αυτό το πράγμα. Δεν θέλει να το κάνει. Γιατί η αγάπη ακριβώ πρώτα απ' όλα θα σε θέλει να νιώθει όμορφα. Περίεργο πράγματα. Σα είπα από την αρχή. Μου φαίνεται θα τελειώσω όπω άρχισα. Η ευτυχία είναι το σημαντικό. Στην Εκκλησία είμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Με στην αιωνιότητα του Θεού. Να κάνω μία ερώτηση πάνω σε αυτό που λέτε. Άντε, κάνε. Μήπως η ευτυχία είναι εξαγόμενο. Είναι εξαγόμενο με τις ελευθερίες. Είναι το ζητούμενο η ευτυχία ή το ζητούμενο π.χ. είναι η ελευθερία. Είτε στο θέμα του έρωτα είτε γενικότερα μέσα στην Εκκλησία. Μα η ελευθερία είναι η ευτυχία. Κατάλαβες. Μέσα. Λοιπόν, θυμάμαι κάποτε ήταν ένας παππούλης στη Μονή Γρηγορίου, τον οποίο τον πρόλαβα και εγώ, ήταν Άγιος, πραγματικά, λοιπόν. Και τον πρόλαβα και εγώ, είχε τυφλωθεί στα τελευταία γερό, Αξέντιος, είχε τυφλωθεί στα τελευταία του και τον πηγαίνανε έτσι οι μοναχοί στην Εκκλησία και καμιά φορά τον πειράζανε οι νέοι μοναχοί και του λέγανε «Παππού, πήγες, ακολουθίες, έκανες, κάτσε τώρα στο κελί να ξεκουραστείς τα 90 χρονών και...» «Δεν μπορώ», έλεγε. Εκεί μέσα νιώθω ελευθερία. Στην Εκκλησία αυτό που νιώθω είναι η ελευθερία. Με κάποιον που σε αγαπάει αυθεντικά είναι αυτός ελεύθερος, εσύ δεν είναι άγγελε. Αν σε αγαπάει κανείς, το πρώτο που θα σου δώσει είναι να πει αγάπη, σε χαίρεται, την δυνατότητα να τον αγαπείς ελεύθερο. Εσύ και εσύ, άρα θα σε αφήσει ελεύθερο. Ρωτήσω τώρα, αν είχαμε μια σχέση τώρα δυο, θα με ενδιαφέρε
να έχεις για μένα μια δυνατότητα έτσι, επικοινωνίας και αυτή ελεύθερη. Ναι, Γιώργη, το θες εσύ. Δηλαδή η αγάπη εξ ορισμού είναι ελευθερωτική, ελευθερότητα. Ναι. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνουμε όταν γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού είναι ότι μας έχει τελείως ελεύθερους. Γι' αυτό και λέμε έλα και δεν έρχεται. Το διάβολο έτσι να το κάνεις έρχεται και δεν φεύγει. Ο Θεός, μα Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε τίποτα, μα έλα σε παρακαλώ τι πέμε. Μέχρι να το ξεκαθαρίσεις μέσα σου και περιμένει με πολύ υπομονή και ταπείνωση, γιατί ο Θεός είναι καθαρή ταπείνωση, απόλυτη, βαθύτερη, αλλά απερίγραπτη ταπείνωση, που είναι στην ουσία της αγάπης. Και περιμένει μέχρι όλα τα ξεμπερδέματα και τα ξαναμπερδέματα και τα αυτά και τις ενοχές και προς πίσω και ξανά και ξανά και ξανά και να πεις ένα κυριελέσιο και να το εννοείς. Και τότε έρχεται. Και μόλις του πεις φύγει, έχει φύγει. Δεν μένει. Δηλαδή ο Θεός είναι ο ορισμός ο ίδιος της ελευθερίας. Και επειδή θέλει όλα τα αυθεντικά αγαπητικά όντα, θέλω να τους αγαπάς. Και ο Θεός είναι μια αυτά που λέμε έναν ενδύση, έναν ενδύση, ναι. Αλλά το αρέσει να το αγαπούμε, έτσι, να ξέρετε. Το αρέσει, την όν, είναι πρόσωπο. Αυτό σημαίνει όμως ότι σε θέλει παντελώς ελεύθερο, γιατί μόνο τότε μπορείς να αγαπήσεις. Γι' αυτό και όταν δει ότι δεν νιώθεις ελεύθερος, το αντίθετο κάνει, αναχωρεί. Γιατί μπορεί να σε κάνει και ιδεολειπτικό, ή να κάνεις ιδεολογία του χριστιανισμού και με τον τρόπο αυτό να φτιάξει ένα σφυρί και να κοπανάς όλα στα κεφάλια. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα. Άγγελε, πολύ ωραία τα είπατε. Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Κάνε, έλε. Λοιπόν, η τελευταία φορά για το πώς ρωτάει δηλαδή αυτό το παιδί, πώς εξηγούμε σε ανθρώπους εκτός εκκλησίας για ποιο λόγο, ας πούμε, οι σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ομοφυλοφίλων δεν είναι αποδεκτές. Είναι μια... Να κάξει να πάψει να εξηγεί οτιδήποτε εκτός εκκλησίας και να εξηγεί εντός εκκλησίας καταρχήν πόσο ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και πόσο ανεκλάει την αγάπη του και τι ακριβώς θέλει να του δώσει. Γι' αυτό το πούμε και σε ομοφυλόφιλους, σε ετεροτεροφυλόφιλους και σε άφιλους και σε ημίφιλους και σε κουάερ και σε πόσους εν όλους και το συν εκεί, και το συν μέσα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα προκύψει στο μέλλον και pansexualist και transsexualist. Και ακούω συνέχεια ότι προστίθενται σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε όλους αυτούς, θα πούμε αυτό που λέμε και σε εμάς και θα τους αφήσουμε να βγάλουν άκρη ο καθένας με το Θεό μετά, κατά κάποιο τρόπο. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, η γνώση αυτή της αγάπης του Θεού και ό,τι κάνει η Εκκλησία, το ξέρετε, το κάνει έχοντας πάντα στο τέλος και στο βάθος υπόψη αυτή την αγάπη. Δηλαδή τη σωτηρία του άλλου. Και αυτό σημαίνει ότι βήμα-βήμα η αγάπη του Θεού παρακολουθεί τον άνθρωπο και σαν μωρό παιδί που είναι ο άνθρωπος του δίνει γαλατάκι, του δίνει τα ελάχιστα αυτά πράγματα για να καταλάβει, να καταλάβει, να καταλάβει και να φτάσει στο τέλος, γιατί αλλιώς το μόνο που θα κάνουμε θα καταδικάσουμε. Έτσι δεν είναι? Ναι ή όχι? Και πες το καταδίκαση στον άλλο. Τι έκανε? Έστεισε την πόρτα και έφυγε. Εντάξει, κατάλαβα. Αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό θα πήγε στον Χριστό? Έτσι θα του λέει, χάσω μπροστά μου, ρε. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τη τεράστια αξία που έχει μια ψυχή, ένα πρόσωπο για τον Θεό. Τεράστια αγάπη που έχει για τον πιο ταπεινό και τον πιο απόβλητο για εμάς άνθρωπο. Έτσι, που φέρει την εικόνα του. Είναι η εικόνα δική του. Είναι με δική του ευδοκία έχει αυθυνήσει στο είναι. Με δική του ευδοκία υπάρχει τώρα. Θα βγει τώρα το βιβλίο για το, δεν ξέρω αν βγήκε κιόλας, για το Μητροπολίτη, το Γεράσιμο, του πρώην Κεφαλινίας, που το ήταν φίλος μου. Και έχουμε γράψει πολύ εκεί μέσα. Λοιπόν, και εγώ μου ανέθεσα να κάνω την εισαγωγή, πάτε το βιβλίο αυτό. Θα βγει όπου να είναι τώρα εκδόση, επτάλλοξ, αν δεν βγήκε ήδη. Ένας μεγάλος Άγιος, ένας φοβερός άνθρωπος, ένα εξαίσιο πλάσμα πάνω στον κόσμο. Και το θυμάμαι όταν μίλαγε για αυτούς που είπες τώρα, Σουρμού, Κουλάτη κλπ. Έκλαιγε μπροστά μου σαν μωρό παιδί για τον πόνο που ζούσανε.
Γιατί έτσι κάνει ο Χριστός. Δεν είναι δηλαδή το να βάλεις, ας πούμε, τα πράγματα αυτό και αυτά. Βέβαια, εγώ που τα λέω αυτά, έχω γράψει άλλα πράγματα. Δηλαδή, στο βιβλίο μου για τον ολοκληρωτισμό, να το έχω εδώ, σε ένα από τα κεφάλαια στο τέλος, λέω ότι όταν αυτοί και κάποιοι άλλοι φωνάζουν και σου λένε ότι κοίταξε, η αλήθεια είμαστε εμείς. Κατάλαβες τι λέω. Τότε θα σου πω, κοίταξε να δεις, ας το θέμα της αλήθειας στην άκρη. Δεν θα μου επιβάλλεις εσύ νέα αυτή με αυτό. Και λέω καμιά φορά ότι αντί για άρνηση οντολογίας, μου θυμίζει αυτό μια νέα οντολογία που κανείς θα αναγκάζεται να, πώς το λένε, το λέω αστειευόμενος, στο τέλος αυτό θα αναγκάζω, δια νόμου θα αναγκαστούμε να έχουμε μια ποσότητα ομοφυλόφιλων εμπειριών για να σου καταλαβαίνουμε. Όχι, αυτό δεν το δεχόμαστε. Αλλά σε υπαρξιακό επίπεδο, στον πόνο του άλλου, στο αδιέξοδό του, στην αδυναμία του να υπάρξει, στην αδυναμία του να βρει ανακούφιση, να βρει ανάπαυση, ευτυχία, κατά Θεόν έτσι ελευθερία, εκεί θα τον συνδράμουμε με όποιο τρόπο μπορέσουμε. Άρα ως πρόσωπο, ας πούμε. Αλλά την πράξη, γιατί πολλές φορές οι εκκλησίες μας ζητάνε να πούμε. Ξέρει πρόσωπα η Εκκλησία, είναι πολύ σημαντικό. Απλώς πολλές φορές μας λένε η ομοφιλοφιλική πράξη, για ποιο λόγο διαφωνείς με αυτή. Και μερικές φορές με την πράξη, ας πούμε, είμαστε, ας πούμε, αντιστρέφουμε. Δεν είναι εύκολο να εξηγήσεις έναν άνθρωπο σήμερα τους πνευματικούς λόγους του είναι. Δεν τα καταλαβαίνουν αυτά οι άνθρωποι σήμερα. Εάν μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο πραγματικά, θα καταλαβαίναμε κι εμείς πάρα πολλά πράγματα. Και θα σου πω κι εγώ κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Οι λεγόμενοι straight, όλοι εμείς, αυτό που έχουμε ως σεξουαλικότητα είναι άρα η κατά Θεόν εκδοχή της. Καταλαβαίνεις τι λέω. Έχουμε κι εμείς πολλά πράγματα να μάθουμε. Θα μου πεις, έχουν κι άλλοι να μάθουν περισσότερα. Σύμφωνοι. Έτσι είναι. Αλλά για να το επιχειρήσεις αυτό και να το κάνεις, και είναι σωστό να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις με σωστό τρόπο. Δηλαδή, να δείξεις στον άλλο το πραγματικό του αδίέξοδο. Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε κατάθλιψη, γιατί έχουν ειδωλοποιήσει τη σεξουαλικότητά τους και τη χρησιμοποιούν σαν ένα όργανο απελευθέρωσης, ενάντια σε, και αυτοί δεν ξέρουν σε τι, δεν ξέρουν ποιο είναι το πραγματικό τους πρόβλημα, και αυτόν τον λόγο βρίσκονται σε αδίέξοδο. Δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι δεν είναι σεξουαλικότητα που σώζει τον άνθρωπο. Ούτε η μεν, ούτε η δε. Εσχατολογικά τα πάντα καταργούνται, δεν είναι. Η σεξουαλικότητα είναι κάτι που δεν έχει μέρος στην ενιότητα. Η αγάπη όμως και ο έρωτας έχει. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να τους βοηθήσουμε στην απεμπλοκή τους. Αλλά όχι για να έχουμε μια αντί απλά ιδεολογία, πώς θα το πω να καταλάβεις, Δηλαδή να έχω τα τούβλα να πετάω σε αυτά που. Τα τούβλα τα δικά δεν θα τα δεχτώ. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τους πετάω κι εγώ τα τούβλα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Εγώ τα μιλάω σαν πνευματικός αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να σας το πω έτσι. Δηλαδή, τι θα γίνει, όταν έχει γίνει και γίνει πολλές, αρκετές φορές, και έρθει απέναντί μου κάποιος και μου πει έτσι, το ένα και το άλλο. Το γεγονός ότι έρχεται στην Εκκλησία ένας άνθρωπος τέτοιος, τον καλεί το Πνεύμα του Άγιου και έρχεται εκεί, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει μια ολόκληρη εργασία με αυτόν τον άνθρωπο, η οποία θα οδηγήσει πού, εκεί που θα οδηγηθώ κι εγώ. Στην πληρότητα, της καταφύσης, της εν Θεώ μάλλον, διανύξως στο άπειρο που είμαι. Γιατί είμαι άπειρο. Όν. Με αρχή αλλά χωρίς τέλος. Να μάθουμε τους τρόπους της αιωνιότητας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Κάποια στιγμή μπορεί να το ξανακάνουμε. Ήταν το θέμα αρκετά έτσι ζουμερό και νομίζω βγήκαν μερικά. Αν κανείς έχει φοβερή αντίρρηση σε αυτά που είπα ή έχει προβλήματα, να μου στείλει ένα email. Παίρνω 50 κάθε μέρα, αλλά σε αυτά θα ειδικά για αυτό το πάνελ θα κοιτάξω να δώσω μια κατεύθυνση, έτσι, μια απάντηση κλπ. Να ξέρετε, δεν τα είπαμε όλα. Προσπάθησα να δώσω μια στάση ζωής και όχι μια σειρά από πληροφορίες, έτσι δεν είναι. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να μιλάμε σε πολλές συναντήσεις για αυτά τα πράγματα. Αλλά και εγώ ευχαριστώ για την καλή σας διάθεση. Μας δίνετε την άδεια να βάλουμε το mail σας στη σελίδα για να το βρουν όποιος θέλει από αυτή τη συνάντηση. Αν κάποιος έχει κάποια έτσι, σπαραχτική έτσι, αυτή, μην με ρωτήσει όμως αν θα πρέπει να παντρευτεί την τάδε, όπως
προχθές μου στείλανε σε ένα mail απ' έξω και μου λέει γίνει τάδε και είναι ακριβώς έτσι και είναι αυτό και ήταν μουσουλμάνα, αλλά εγώ το ήξερα και μετά το κατάλαβα και τώρα αυτό και τώρα και λοιπά. Στάσου, δεν γίνεται έτσι. Εγώ δεν μπορώ, δεν θα πάρω τέτοια ευθύνη. Έτσι, η Εκκλησία κοιτάει να μας κάνει πρόσωπο ενώπιον του Θεού και να μας πάρουμε εμείς την ευθύνη. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Κύριε Παύλο, θέλετε να κλείσετε την ευχή σας, Πάτερ. Πάτερ Νικόλα, ευχαριστούμε. Είναι μια λέξη μπροστά σε αυτό τον καταιγισμό, μπροστά σε αυτό το brainstorming που ζήσαμε. Brainstorming, έτσι. Ζήσαμε τώρα εδώ και 2,5 ώρες. Πραγματικά, εγώ έχω μείνει άναυδος, έχω καταυχαριστηθεί αυτή την εκδήλωση. Το ίδιο πιστεύω και οι συναπόφοιτοι και οι φίλοι του συλλόγου μας. Εγώ 2 πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, ότι ανοιχτή πρόσκληση να σας ξαναέχουμε πάλι μαζί μας, σεβόμενοι απόλυτα το χρόνο σας, κάποια στιγμή, έστω μια φορά το χρόνο, να κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση. Και η δεύτερη, ανοιχτή σκέψη, είναι γιατί όχι ως σύλλογος να μην έρθουμε στην ωραιότατη Θεσσαλονίκη, την εκπληκτική Θεσσαλονίκη και να σας δούμε και από κοντά. Ναι, βέβαια, εντάξει. Να κάνουμε και μια ωραία εκδρομή. Ίσως τώρα που θα τελειώσουν αυτά, δεν ξέρω εσύ γιατί τα ξέρετε, να βρεθούμε και σε μια σύναξη πιο κοντινή από Αθήνα. Ακριβώς. Δηλαδή μπορούμε να συνδυάσουμε μια πολύ ωραία εκδρομή στη Βόρεια Ελλάδα, όταν θα είναι, οι μεταφορές μας πιο ασφαλείς με τα λεωφορεία και όλα αυτά, και να σας γνωρίσουμε από κοντά και να δεχθούμε έτσι την αγάπη σας για άλλη μια φορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 100 άτομα περίπου που ήμασταν σήμερα εδώ μαζί. Πάτερ, να είστε γερός, δυνατός, ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Να χαίρεστε τα εγγόνια σας, πάνω απ' όλα, και τα παιδιά σας. Ωραία. Ο Θεός να είναι μαζί σας και εύχομαι έμπνευση. Να ξέρετε ότι η πραγματική ζωή είναι έμπνευση. Είναι κάτι. Γι' αυτό και βλέπετε, οι πατέρες το συνδέουν με το γεγονός του έργου. Είναι έμπνευση. Και ο Θεός ο ίδιος έμπνευση είναι. Μια έμπνευση. Φαντασία που λέγαμε, αλλά με τη δημιουργική, πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Να είστε καλά. Χριστό Επανειδήν, καλή αντάμωση. Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά.